Γεια χαρά! Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς μπορείς να φτιάξεις ένα επαγγελματικό κατάστημα για την επιχείρησή σου στο ίντερνετ ή αν θέλεις και να ξεκινήσεις μια επιχείρηση μέσω ίντερνετ με ηλεκτρονικό κατάστημα και να πουλάς προϊόντα δικά σου ή να μεταπουλάς προϊόντα τρίτων. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα πάρεις όλες τις πληροφορίε και όλες τις κατευθύνσεις για το πώς μπορείς να βρεις τα πιο high quality ε, design themes για, το, για, να χτίσεις ένα website και πώς μπορείς να το χτίσεις μετά βήμα προς βήμα και οικονομικά και, και επαγγελματικά όμως. Επαγγελματικά εννοώ ένα πάρα πολύ καλό design το οποίο θα μετατρέψει τους επισκέπτες σε πελάτες και δεν θα είναι απλά ένα, ένα website με κάποια προϊόντα αλλά θα είναι τόσο καλά σχεδιασμένο το ε, ηλεκτρονικό σου κατάστημα το οποίο ε, θα μετατρέπει τα μάθης λοιπόν, όλες τις δυνατότητε με τις οποίες θα μπορούσε να χτίσει ένα φανταστικό ηλεκτρονικό κατάστημα ε, άμεσα και οικονομικά και επαγγελματικά, δηλαδή ένα απίστευτο design για το ηλεκτρονικό σου κατάστημα. Αν είσαι πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάνε εγγραφή για να μην χάσεις άλλα βίντεο στο μέλλον και στο τέλος, μόλις τελείωσε αυτό το βίντεο, μπορείς να πας στο κανάλι μου και να δεις και άλλα βίντεο που έχω αρκετά για ηλεκτρονικό κατάστημα και ηλεκτρονικό εμπόριο. Τουλάχιστον το 95% των, ηλεκτρο, των e-shop ηλεκτρονικών καταστημάτων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και όχι μόνο, δεν έχουν σωστό design στο δικό τους το e-shop και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουν αρκετές πωλήσει ή να μην έχουν τις πωλήσει τις οποίες θέλουν. Φυσικά κάποια ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν κάποιες πωλήσει διότι έχουν κάνει αρκετή διαφήμιση και έχουν χτίσει brand με το πέρασμα του χρόνου ή επειδή ε, απλά βγαίνουν ψηλά στι αναζητήσει γιατί έχουν τη δυνατότητα να, βγουν πιο οικονομικ... να, να βάλουν τα προϊόντα του πιο οικονομικά και κερδίζουν τον ανταγωνισμό ή και άλλου τρόπου. Αλλά όχι από το δικό του το website το οποίο θα μπορούσε να δώσει ε, αρκετέ πωλήσει παραπάνω από ό,τι το, έχουν αυτή τη στιγμή. Και είτε πουλά στην Ελλάδα είτε φτιάχνει δικό σου κατάστημα για εξωτερικό. γιατί ξέρω ότι αρκετοί από εσά το κάνετε και αυτό. Αυτό λοιπόν, αυτό που θα πούμε σε αυτό το βίντεο, ε, καλύπτει όλα. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Από δύο βασικά πράγματα, από που χτίζουμε ένα, ένα website, ένα e-shop, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Έχουμε δύο τρόπους αυτή τη στιγμή για να φτιάξουμε αυτό, να ξεκινήσουμε να στήσουμε αυτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν να, να το κάνουμε είτε μέσω του WordPress, που είναι η μεγαλύτερη ε, πλατφόρμα στον κόσμο για να χτίσει κάποιο ένα e-shop, ε, ναι, και γενικά οποιοδήποτε website στα αλήθεια. Απλά αν, αν ξεκινήσουμε από εκεί να ξέρει πώ έχει αρκετή τεχνική διαδικασία να χτιστεί σε σχέση με το αν το χτίσει μέσω του Shopify. Και το έχω πει και σε αρκετά άλλα βίντεο ότι το Shopify σαν, σαν πλατφόρμα, αν θέλει κάποιο να στήσει ένα e-shop, είναι πιο άμεσο, πιο εύκολο στη δημιουργία, έχει απίστευτα εργαλεία και είναι, είναι ειδικά design για, ας πούμε, για, για, να, για e shops. Είναι πιο friendly και πιο εύκολο για e-shops. Okay. Βέβαια, αν είναι κάτι το οποίο ας πούμε, στοχεύει σε μακροχρόνια Ας πούμε, να είναι κάτι τεράστιο και πάσει για, για, πολύ ε, μεγάλη δουλειά, να το πούμε έτσι, τότε σου δίνει περισσότερε δυνατότητε στο WordPress και φυσικά είναι η νούμερα ένα επιλογή. Αλλά ε, δεν, δεν, είναι απαραίτητο ας πούμε, ότι θα πρέπει δε και καλά, γιατί δεν είναι εντάξει, ας πούμε, υπάρχουν κάποια υπέρ και κατά ε, για τις και για τι δύο πλατφόρμε, διότι πούμε, το Shopify είναι πιο εύκολο να χτίσει και έχει στα αλήθεια σχεδόν όλε τι δυνατότητε και από το Shopify. Ε, αλλά έχεις μια συνδρομή να πληρώσει το μήνα για να χρησιμοποιείς την πλατφόρμα τους γύρω στα 30 δολάρια ε, και μετά κάποιες άλλες δυνατότητες τις οποίες πρέπει να, να, είναι πληρωμένες και αυτό αποφεύγει, στο, στη πολύ τεχνική, ε, στο τεχνικό στήσιμο πούμε, ενός website να το πω έτσι απλά ενώ με το WordPress ε, δεν έχεις αυτή, αυτή τη συνδρομή και επίση το Shopify μπορεί να σου κρατήσει το 2%. Και υπάρχουν, δηλαδή δεν είναι standard. Είναι, είναι, δεν είναι ότι, κάποιοι θα πρέπει να, ότι όλοι θα πρέπει να επιλέγουν μόνο το Shopify ή μόνο το WordPress. Εξαρτάται την, την περίπτωση και κάποιο θα πρέπει ας πούμε, να συμβολευτεί κάποιον και να, να, που ξέρει να του δώσει το πλάνο το οποίο πούμε, το τι σκέφτεται να κάνει και μετά να δει ποια πλατφόρμα από να επιλέξει. Αλλά όποια και αν επιλέξει και πάλι. Ε, οι, οι δυνατότητε είναι απεριόριστε, διότι και Shopify καταστήματα κάνουν αυτή τη στιγμή εκατομμύρια τζίρο κάθε μέρα. Τεράστια ε, Shopify καταστήματα όπως το Fashion Nova και αρκετά άλλα που δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα τους. Okay. Αφού έχεις αποφασίσει λοιπόν σε ποια πλατφόρμα θα κάνεις το e-shop σου, είτε Shopify είτε μέσω του WordPress, τότε αυτό που έχεις να κάνεις είναι να πας στο ThemeForest. Το ThemeForest ειναι ε, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη πλατφόρμα στον κόσμο για να, για να βρεις ε, design για, το, για να φτιάξεις ε, website είτε ηλεκτρονικό κατάστημα οτι, οτιδήποτε βασικά ναι για web designing είτε είναι για e-shop απλά είτε για ε, για να κάνεις ένα website και έχει ε, πάρα πολλά άλλα. Πα, πάρα πολλές άλλες ε, επιπλέον δυνατότητες και αν γράψεις λοιπόν για Shopify ε, ε, store ή ε, wordpress store κτλ. τα λοιπά, σου δείχνει λοιπόν τα καλύτερα design τα οποία τα έχει αυτή τη στιγμή, που μπορεί να τα πάρει, να τα κάνει επεξεργασία και να τα, ανεβ, να, να τα ανεβάσει στι πλατφόρμε Shopify και WordPress και να χτίσει να τα δικά σου το πρόγραμμα και να χτίσει το δικό σου ηλεκτρονικό κατάστημα. Δηλαδή, αυτό εδώ α πούμε τώρα, σαν παράδειγμα, ω ένα από τα καλύτερα design, α πούμε, αν ήθελε να έχει ένα τέτοιο e-shop, να χτίσει ένα κατάστημα με, όπου να είναι σαν αυτό εδώ που βλέπει τώρα μπροστά σου. Αγοράζεις λοιπόν αυτό το theme που είναι αυτό το design, το design του website, εάν δεν είσαι εξοικειωμένος, λέγεται theme, δηλαδή όταν είναι προσχεδιασμένο και απλά ας πούμε κάνεις edit και αντί να είναι αν αυτά τα προϊόντα και αυτές οι τιμές βάζεις τα δικά σου προϊόντα. Κάνεις edit και ανεβάζεις την εικόνα των δικών σου προϊόντων, περιγραφή, τιμές και κατηγορίες, μενού και τα πάντα. Και ελληνικά και αγγλικά μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, δηλαδή μπορείς να βάλεις την γλώσσα και στα ελληνικά. Okay. Άρα λοιπόν προαγοράζει όλο αυτό το design με 39 δολάρια Αντί να βάζει ένα προγραμματιστή να κάνει με κώδικα εξ αρχή κτλ. Από την αρχή. Το οποίο πλέον δεν γίνονται web designing με κώδικα. Ε, γίνονται πάρα πολλέ μικρέ ας πούμε λεπτομέρειε και μόνο site πολλών εκατομμυρίων γίνονται πλέον με κώδικα. Δηλαδή τα στείλουν από το μηδέν με κάθε τι. Όλα τα site πλέον φτιάχνονται με έτοιμα templates τα οποία τα κάνουν edit και τα προσαρμόζουν στι ανάγκε τη κάθε επιχείρηση του κάθε ηλεκτρονικού καταστήματο. Okay. Άρα λοιπόν επιλέγει πρώτα τι, ε, τι θέλει και ενώ τι design θέλει, διότι ε, άλλο ας πούμε, αν πουλά ρολόγια, αν πουλάσει ρολόγια, ας πούμε, θα πρέπει να επιλέξει κάτι σαν αυτό εδώ. Κάτι σαν αυτό εδώ πέρα, ας πούμε. Ε, και αν πουλά κινητά, ε, αν, αν πουλά ε, ηλεκτρονικά, ναι, έχει α πούμε. Έχει άπειρε επιλογέ. Αλλά θα πρέπει να κάνει μια έρευνα και να δει τι, τι σε, ας πούμε, τι σε εξυπηρετεί. Α πούμε, αυτό εδώ το design, το οποίο βλέπει και από μόνο ότι είναι φανταστικό, το πώς είναι, πώς, έχει, πώς είναι φτιαγμένο. Έχει λοιπόν για ρολόγια, για ηλεκτρονικά, κάμερες βλέπεις εδώ, υπολογιστέ, ε, υπολογιστές, τα πάντα. Ε, ρούχα έχει εδώ, αυτό είναι general κατάστημα, δηλαδή έχει ε, πολλά και διάφορα μέσα, δεν έχει μόνο μια κατηγορία. Ε, οπότε και βλέπεις λοιπόν πόσο ωραίο είναι σχεδιασμένο αυτό το website. Και αυτά, αυτά τα website που είναι εδώ πέρα, είναι πλέον αυτά που βρίσκεις εδώ στο ThemeForest Τουλάχιστον αυτό που βγαίνουν στι πρώτε 20-30 αναζητήσει πάνω-πάνω είναι πλέον όλα, ε, είναι όλα σχεδιασμένα με, ε, και, και, και για κινητά. Να είναι πολύ ωραία, πολύ σωστά σχεδιασμένα, δηλαδή να, να έχει την εμφάνιση ακριβώ όπω πρέπει και για το κινητό. Να έχει όλε τι επιλογέ να φαίνεται και στο κινητό. Ε, δεν θα τα δείξω τώρα όλα αυτά σε αυτό το βίντεο. Μπορεί να, να μπει στο Theme Forex και να δει αυτά τα Themes και από το κινητό και να καταλάβει πόσο ωραία φαίνεται και από το, και από το κινητό. Και αν δούμε, ας πούμε, αυτό εδώ για παράδειγμα, αυτό το theme που επέλεξα εδώ που σα έδειχνα προηγουμένω, 50 λεπτά, θα δει λοιπόν ότι το, το design που είναι για το κινητό είναι θεϊκό. Όπω το βλέπει και από, από εδώ μέσα, δηλαδή από αυτό το βίντεο. Όταν επισκέφτεται κάποιο το ηλεκτρονικό σου κατάστημα, για να αγοράσει, θα πρέπει να νιώσει ασφάλεια και σιγουριά λοιπόν για να αποφασίσει να αγοράσει κάτι. Και πολλέ φορέ λοιπόν, λόγω του ότι την έχουν πατήσει με άλλε εταιρείε και με άλλα e-shops, ο κόσμο δεν αγοράζει εύκολα αν δεν σιγουρευτεί ότι θα είναι ασφαλή η συναλλαγή του και ότι θα λάβει το προϊόν του και θα έχει service. Δηλαδή, θα μπορεί κάποιο να τον εξυπηρετήσει. Και αυτό, όταν βλέπει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο είναι σχεδιασμένο σε αυτό το, ας πούμε, σε αυτό το, σε αυτό το επίπεδο, δημιουργεί αυτομάτως ασφάλεια. Γιατί ε, καταλαβαίνει, α πούμε, ότι θα πρέπει να είναι μεγάλη εταιρεία αυτή και να κάνουν service. Γιατί συνήθω μόνο οι μεγάλε εταιρείε κάνουν πάρα πολύ καλό service. Οι άλλε πιο μικρέ επιχειρήσει αρκετέ φορέ τα κάνουν μαντάρα και δημιουργούν ε, πρόβλημα στο, στους ε, στου πελάτε ή στου πιθανού πελάτε. Και αυτό λοιπόν τώρα, αυτό που θα δούμε τώρα σε αυτά τα σημεία είναι κάποιε μικρέ λεπτομέρειε τι οποίε κάνουν το e-shop μα να, να δείχνει ε, professional. Το να έχει λοιπόν το λογαριασμό εδώ που λέει hello sign in και εδώ να βάλει το wish list, δηλαδή να, ότι προϊόντα του αρέσουν να τα βάλει σε μια λίστα. Εδώ όταν, βάζει, όταν πατάει σε ένα προϊόν buy now, α πούμε, όταν το πατήσει να το αγοράσει να βγαίνει εδώ στο card, Συνήθω τα έχουν κι άλλα, αλλά τα έχουν όλο αυτό το καροτσάκι που βάζει, ας πούμε, αλλά εδώ βλέπεις ότι είναι πολύ ωραίο σχεδιασμένο, δηλαδή είναι ακριβώς, καταλαβαίνεις και μόνο από το όταν το κοιτάς, με την αισθητική και το πόσο καλά είναι, ας πούμε, εδώ όλο αυτό, είναι πολύ ωραίο φτιαγμένο. Και αυτό που έχουν αυτό που έχουν οι, τεράσεις, οι μεγάλες εταιρίες όπως Amazon, eBay, Walmart και όλες αυτές οι τεράστιες εταιρίες, έχουν δύο πράγματα πάντα, να δεις, εδώ στη στην κεντρική σελίδα, με το που ανοίξει τη σελίδα. Έχουν μια, μια μπάρα, μεγάλη μπάρα εδώ, είμαι σίγουρο πως θα το έχετε παρατηρήσει και μπορείτε να μπείτε και τώρα στο Amazon και να το δείτε. Έχουν μια μεγάλα, μεγάλη μπάρα και κατηγορίες. Αυτά τα δύο, δηλαδή... Αυτό είναι άμεση εξυπηρέτηση για κάποιον ο οποίο, αν θέλει να ψάξει κάτι που θέλει βιαστικά να ψάξει ή και γενικά να ψάξει, μπορεί να γράψει κατευθείαν εδώ αυτό που θέλει ή να ψάξει με κατηγορίε. Θέλω αυτό. Ε, Κάποιε φορέ έχουν τι κατηγορίε σε αυτή την πλευρά εδώ, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη ας πούμε, διάφορα. Είτε είναι εδώ είτε εδώ, είναι και πάλι εντάξει. Εδώ να μπορεί να επιλέξει σε ευρώ, δολάριο κτλ. Αν πουλά σε παραπάνω από μια χώρα, αλλιώ μπορεί να το αφαιρέσει. Εδώ γλώσσε, είναι καλό και αυτό. Ε, Μπορεί να μπουν νομίζω και άλλε γλώσσε σε αυτό το design, οπότε είναι καλό και αυτό. Και ξανά κατηγορίε εδώ πέρα, μενού με κατηγορίε. Παρόλο που υπάρχει εδώ, πρέπει να υπάρχει και εδώ. Και δεν είναι υπερβολικό, είναι ακριβώ όπω θα έπρεπε να είναι. Σωστό. Και βλέπει τώρα, όπω πηγαίνει πιο κάτω, βλέπει όλο αυτό με, με, με τι προσφορέ και όλο αυτό. Άρα αυτό λοιπόν βλέπει, βλέπει κάποιο ένα design όπω θα έπρεπε. Και αν πάμε λίγο πιο κάτω εδώ λοιπόν, αυτό που θα δούμε τώρα είναι ότι πλέον τα σύγχρονα, τα πιο εξελιγμένα ε, design για τα e-shops έχουν αυτό που λέμε και quick view. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να, να πατήσει εδώ add to cart κατευθείαν, μπορεί να πατήσει εδώ το quick view, αντί να ανοίξει το προϊόν, να κοιτάξει στα γρήγορα ας πούμε τι γίνεται με αυτό το προϊόν. Λέει δηλαδή ότι είναι σε stock, τόσα λεφτά, ε, 30 days return policy. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει. Αυτό, αυτή, η πόλη, αυτή, η πολιτική εδώ. Γιατί αυτό δημιουργεί ασφάλεια στον πελάτη, στον υποψήφιο πελάτη, ότι αν το αγοράσει και δεν το αρέσει ή κάτι πάει στραβά, ότι μπορεί να το επιστρέψει. Και ειδικά αν έχει και free delivery, ακόμα καλύτερα. Ε, αυτά, αυτά, είναι οι μικρές λεπτομέρειες που αρχίζουν και χτίζουν την εμπιστοσύνη και τη σιγουριά και, και, την άνεση να, να μπορεί κάποιο να το αγοράσει. Και δεν είναι ότι όλες τις φορές κάποιο θα το α, γυρίσει ακόμα και να το αρέσει αλλά αυτή, αυτή η σιγουριά ότι μπορεί, αν, είναι πάρα πολύ καλό. Και μετά, αν δούμε μεγάλες εταιρείες, έχουν αυτές, αυτές τις δύο επιλογές. Add to cart και buy now. Add to cart και buy now. Είναι, α, αυτού, σε αυτό το, το design νομίζω ότι είναι ό,τι πιο τέλειο έχω δει μέχρι στιγμή σαν, σαν design για το πώ θα έπρεπε. Τα share στα social media, να μπορεί να το μοιράσει με φίλους τους φίλους με τις φίλες της, ε, στο Telegram κτλ. Είναι φανταστικό. Και πηγαίνοντα λοιπόν πιο κάτω, εδώ α πούμε αυτό εδώ, το ότι μπορεί να αλλάξει μενού εδώ πέρα να δει διάφορε επιλογέ. Αν είναι α πούμε για άντρε, για γυναίκε. Okay. Νομίζω ότι αυτό είναι η νούμερα ένα επιλογή για αν, έφτιαχνα εγώ η shop αυτή τη στιγμή, θα επέλεγα αυτό εδώ το design. Εγώ προσωπικά. Αν και έχεις, υπάρχουν τόσε άλλε επιλογέ εδώ που μπορεί να, βρεις, να φτιάξει τα πάντα. Αν πουλά παπούτσια, βλέπει, έχει εδώ φανταστικά οι designs. Και αυτό εδώ είναι καλό με τις προσφορές, αλλά πρέπει να είναι ρυθμισμένο να είναι μόνο για τους επισκέπτες και να μην, να μην εμφανίζεται στους ίδιους πελάτες ξανά και ξανά. Πρέπει να έχει κάποιες σωστέ ρυθμίσεις. Και πηγαίνοντα λοιπόν εδώ πιο κάτω, okay, και άλλε αυτό το top, rate, top rated on sale, featured, recent, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Και να έχει φυσικά αυτό το footer menu εδώ κάτω, να έχει να έχει στοιχεία επικοινωνία, δηλαδή να έχει mail, τηλέφωνο, διεύθυνση, όλα αυτά. Συνήθω τα έχουν τα περισσότερα site, αλλά το, το επισημάνω ότι πρέπει να είναι σωστά φτιαγμένο και, και αυτό, γιατί έτσι δημιουργεί και περισσότερη ασφάλεια. Και αυτό που επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο, στο ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι το product page, το product page. Αυτό εδώ το product page, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να είναι, να είναι σωστά σχεδιασμένο έτσι ώστε αυτό να μετατρέψει τους, τους επισκέπτες σε πελάτες. Και αυτό λοιπόν θα το κάνει το product page. Εδώ λοιπόν τώρα, ε, εδώ μπορώ να, ναι, αυτό λοιπόν εδώ όπως βλέπεις έχει ακριβώς αυτά που πρέπει δηλαδή αυτά, αυτά εδώ πάνω, αυτά τα τρία όπως τα είδαμε και προηγουμένω ε, και τα βλέπουμε και τώρα ξανά, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον με το που ανοίξει το προϊόν να δει αυτά εδώ πάνω. Να ξέρει ότι ας πούμε ότι μπορεί, έχει επιλογέ να το επιστρέψει κτλ. Αυτέ λοιπόν είναι οι μικρέ λεπτομέρειε. Και η περιγραφή εδώ, τα reviews είναι πολύ σημαντικά να υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχουν reviews για το προϊόν και μετά related products. Γιατί ε, μεγάλο ποσοστό των επισκέπτων, όταν βλέπουν ένα προϊόν και του αρέσει, α πούμε, θέλουν να, το, να αγοράσουν κάτι άλλο που πάει ας πούμε, μαζί, που θα πήγαινε μαζί και με αυτό. Οκ. Okay. Ε, αυτό λοιπόν είναι, ένα, αυτό είναι το πώ θα πρέπει να επιλέξει κάποιο design. Και ξαναλέω, έχετε πάρα πολλά design. Αν τα δω ένα-ένα όλα αυτά, θα μα πάρει ώρε. Αλλά μπορεί να μπει μόνο σου στο Theme Forest και να, και να πληκτολογήσει ό,τι είδου design θε να δει και να τα μελετήσει με την ώρα. Να, να τα δει ενώ μόνο σου. Και ναι, και μπορείς να δεις λοιπόν όταν ανοίξεις ένα, όταν ε, πας στο theme Forest και, και δεις ας πούμε ένα, μπορείς να κάνεις preview και να δεις ε, ακριβώς όλες τις επιλογές όπως τα βλέπω εγώ τώρα, να, να το δεις ας πούμε πριν το αγοράσεις, να κάνεις όλο το έλεγχο ας πούμε ότι θα σε εξυπηρετήσει αυτό και έχεις όλα τα demo όλα εδώ πέρα, γιατί αυτό είναι demo και μετά αυτό το ανεβάζει στο site σου. Ό,τι και αν πουλά, λοιπόν, τα, τα, καλύτερα design θα τα βρει σε αυτό το site για να το φτιάξει. Επιλέξαμε το design το οποίο θέλουμε να κάνουμε και τώρα πώ θα, θα, στήσουμε λοιπόν το. Ε, πώ θα, πώς θα φτιάξουμε ένα ηλεκτρο, ηλεκτρονικό κατάστημα. Ξέρω ότι οι περισσότεροι δεν είστε ειδικοί στο να φτιάξετε, οπότε θα χρειαστείτε και κάποιον. Ε, κάποιο να το αναλάβει ή κάπω να μάθετε να το κάνετε. Uh, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πρώτα θα, θα πρέπει να αποφασίσετε πού θα κάνετε στο Shopify ή σε WordPress. Μπορείτε να συμβολευτείτε κάποιον ή uh, και εμένα αν μου στείλετε μήνυμα uh, στο Facebook. Μπορείτε να μου γράψετε και κάτω από αυτό το βίντεο και να σας δώσω κάποιες συμβολές, κάποιες κατευθύνσεις για το πού θα σας uh, συμφέρει να, να ανοίξετε. Και αφού ανοίξετε λοιπόν, uh, αφού επιλέξετε μάλλον το theme και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το design, ακόμα και για dropshipping που κάνουν αρκετοί άνθρωποι, αυτό που μπορείς να κάνεις, λοιπόν, είναι το εξή ότι είτε έχεις επιλέξει να το κάνεις μέσω του WordPress, είτε μέσω του Shopify, θα δεις ότι μια από τις καλύτερες επιλογές για να βρεις άνθρωπο για να σου φτιάξει το website, εάν θέλεις να σου το φτιάξει κάποιος άλλος, είναι το Fiverr. Αυτή, αυτή την σελίδα την έχω δείξει και σε κάποια άλλα βίντεο στο YouTube, το οποίο μπορεί κάποιο και να δώσει service μέσω αυτής της εταιρεία είτε να λάβει service. Οπότε, εδώ, αν ψάξει για website development, θα δεις ότι μπορώ να σου φτιάξω να σου κάνω ένα βασικό setup με 70-80-100 ευρώ πούμε, να σου στήσω ένα site. Βασικές, βασικά πράγματα και μετά μπορεί να συνεχίσει μόνος σου παρακάτω ή αν ας πούμε να το ξεκινήσει μόνος σου και κάπου χρειαστείς ε, να, να σου φτιάξει κάποιο συγκεκριμένα πράγματα μπορείς να ζητήσεις ας πούμε συγκεκριμένα πράγματα να σου φτιάξει κάποιο. Έξτρα πράγματα και σου λέει ότι μπορεί να σου κάνει custom μικρά πράγματα ε, να σου κάνει setup, το theme, να σου κάνει ό,τι έχει όλε τι επιλογέ εδώ πέρα. Και αυτό το, το έχω πει και σε άλλα βίντεο ότι το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και εγώ ίδιο όταν χρειάζεται βοήθεια. Είτε πρόκειται για το, ε, για το WordPress, είτε πρόκειται και για το Shopify. Θα δει ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που φτιάχνουν ε, για Shopify. Κάποιο θα μπορούσε εδώ να σου φτιάξει ολόκληρο. Ε, Shopify Dropshipping Store για παράδειγμα. Κάποιο. Κάτι λιγότερο από αυτό, κάποιε συγκεκριμένα πράγματα και για το Shopify. Γενικά βρίσκει ό,τι service θέλει. Αν θε να βρει λοιπόν κάποιον να στο φτιάξει. Αν θε να το φτιάξει, να το ξεκινήσει και να το μάθει μόνο σου και να το φτιάξει, ε, έχω μαθήματα στην Ακαδημία μα εδώ στο IntMars, το οποίο μπορεί να βρει για WooCommerce e Shop, μπορεί να δει για WordPress και για Shopify. Κάπου εδώ είναι και για το Shopify. Μπορεί να μπει λοιπόν, να μάθει βήμα-βήμα για το πώ θα το στείλει μόνο σου και να, να χτίσει λοιπόν το δικό σου ηλεκτρονικό κατάστημα. Και αυτό είναι το να φτιάξει λοιπόν ένα e πλέον και να, να ε, για την επιχείρησή σου ή να ξεκινήσει και τώρα, αυτό είναι πλέον η μεγαλύτερη ευκαιρία για το 2020 και για τα επόμενα χρόνια, διότι πλέον ο κόσμος θα ψωνίζει ακόμα παραπάνω και ακόμα περισσότερος κόσμος θα ψωνίζει από το ίντερνετ. Οκ, okay. λοιπόν, αυτά ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε like σε αυτό το βίντεο και κάποιο comment από κάτω και αν θέλεις οτιδήποτε, αν έχεις οποιαδήποτε άλλη απορία γράψε ανά πάσα στιγμή σχόλιο κάτω από, το, από αυτό το βίντεο απαντάω σε όλα τα comment στο κανάλι μου, στα βίντεο μου και κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει αν είσαι καινούριος και δεν έχεις κάνει ακόμα και τα λέμε στα άλλα βίντεο. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες.